Αριστεράς. Καλή σας μέρα, κυρία Πέτρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το ερώτημα είναι αν εσείς που ήσασταν στην ομάδα των πρώτων αποχώρησαν. Νιώθετε ότι σας δικαιώνουν τα γεγονότα που ακολούθησαν ή εν τέλει αν ήσασταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα μπορούν να ήταν διαφορετικά? Κοιτάξτε, με τις εξελίξεις που παρακολουθούμε πραγματικά με θλίψη, έτσι, όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να παρακολουθήσουμε αυτή την εκτελεστική διαδικασία ενός κόμματος που ήμασταν για πολλά χρόνια μέλη, που δώσαμε πάρα πολλούς αγώνες. Και πραγματικά εκεί που έχει φτάσει και θεωρούμε, και το είπαμε και στην κεντρική μας επιτροπή χθες απάνω στο συνέδριο, εμείς οργανώνουμε ένα καινούριο κόμμα, ήταν η αποχώρησή μας με κίνηση πολιτικά αναγκαία, ηθικά επιβεβλημένη και στρατηγικά σωστή για τον χώρο γενικότερα της αριστεράς. Άρα δεν μπορείτε να συνεπάρξετε ούτε με αυτούς που αντιτίθεται στον κύριο Κασελάκη. Κοιτάξτε, φυσικά με τον κύριο Κασελάκη, έτσι κι αλλιώς το είχατε δηλώσει ότι δεν μπορείτε να συνεπάρξετε. Το ρεπορτάζ που κάνετε πριν από λίγο, μάλλον η πολιτική σας συζήτηση, ανέδειξε πάρα πολλά ζητήματα. Στο πώς κάποιοι άνθρωποι δεν είδαν εγκαίρως αυτό που είδαμε εμείς και δεν είναι θέμα ευθείας, έτσι, πολιτική. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε όπως είναι πάντα τα αριστερά κόμματα, ανοιχτά σε συζητήσεις, πάντα με κοινωνικές δυνάμεις, αλλά και πολιτικά, γιατί πραγματικά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σιγά σιγά καταστρέφει τον τόπο, η κοινωνία ζει πολύ δύσκολη. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι η κοινοβουλευτική της ομάδα είναι τουλάχιστον κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή τη στιγμή. Εμφανίζεται ως πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Βλέπουμε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουν μόνοι τους αντιπολίτευση. Υπάρχει, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Ένα τεράστιο θεσμικό κοινό κενό από τα κόμματα. Εγώ βλέπω ένα πρόβλημα πολιτικής εκπροσώπησης γενικότερα. Πραγματικά έχει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να βλέπεις μια νεολαία δυστυχισμένη, και αναφέρομαι στην συναυλία που έγινε για τα Θέμη προχθές. Πραγματικά δηλαδή. Αλλά την άλλη μεριά αυτό να μην εκφράζεται σε πολιτική δύναμη, σε κινήματα, να αντισταθούν σε αυτό που γίνεται στη χώρα. Δυστυχώς έχουν περάσει δύσκολα χρόνια και αυτές οι νεότερες γενιές και δεν μπορούν να βρουν την πολιτική τους έκφραση. Αν θέλετε, εμείς αυτό θέλουμε να εκφράσουμε. Φυσικά ξεκινάμε από πολύ χαμηλό σημείο. Θα πρέπει να σας προβληματίσει αυτό το χαμηλό σημείο. Δεν μπόρεσε η Νέα Αριστερά να εκφράσει ένα κομμάτι αξιόλογο του πληθυσμού. Ναι, αλλά δεν είμαστε στην αρχή της ιστορίας. Εγώ σας υπενθυμίζω ότι το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο θα γίνει τον Νοέμβρη. Δηλαδή το οργανωτούμε ως κόμμα. Εδώ τα πράγματα γίνανε λίγο απότομα. Έφυγε αρκετός κόσμος μαζί μας από τη βάση του κόμματος, τα στελέχη βασικά. Και βεβαίως κάναμε την κοινοβουλευτική ομάδα. Θεωρώ ότι έχουμε μια δυναμική παρουσία στη Βουλή καταρχάς, αλλά και έξω από τη Βουλή, με τις δυνάμεις που έχουμε. Οι ευρωεκλογές ήταν ένα διάστημα πολύ σύντομο. Προφανώς έχουμε κάνει και τα λάθη μας, αλλά συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί υπάρχει το πολιτικό κενό. Διαπιστώνεται από όλους. Είναι εμφανές. Και θα πάρουμε και πρωτοβουλίες για συνεργασίες, αλλά όπως είπα, με κόκκινες γραμμές και σε προγραμματική βάση. Μιας και μιλάμε για συνεργασίες, κυρία Πέργα, ναι, για να πάμε και στο αποτέλεσμα των ισοκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι θειασότης των ευρύτερων συνενέσεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα. Εγώ ούτε την κεντροαριστερά ως όρο δεν μπορώ να συμφωνήσω. Εντάξει. Για τεχνικούς λόγους, αν θέλετε, το χρησιμοποιούμε τον όρο. Καθιερώθηκε, αλλά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και το παρακολουθούμε και στη Βουλή τη θέση του, εγώ θα το χαρακτηρίζω ότι έχει μια στρατηγική αμηχανία. Δηλαδή, και ψηφίζουν πράγματι, κάνουν μια τοποθέτηση σκληρή, αλλά μετά πάνε ψηφίζουν παρόν. Σύμβαση παραχώρηση αντική οδού, για παράδειγμα, τελευταίο, και την επιστολική ψήφο που είχαν άλλη άποψη, μισή για τον γάμο, τον ομόφυλο, μισή η κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα. Και δεν είναι ξεκάθαρα πολιτικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι αυτό. Άρα, θα χρειαστεί πολύ χρόνο, και μέχρι τότε, εγώ μιλάω πια για συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε σηκώσει πολλές φορές αρκετά θέματα. Για παράδειγμα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είχαμε κάνει εμείς πρώτη την πρόταση. Για πρόταση Μουμφής, έτσι. Ναι. Τότε δεν είχαν συμφωνήσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τη δική μας ορατότητα δεν είναι όσοι είναι η δουλειά μας. Αυτό το καταλαβαίνουμε.
και προσπαθούμε από την αρχή. Μιας και λέμε για συμπράξεις ενδεχομένως και μέσα στο κοινοβούλιο, ο κ. Νίκος Παπάς προανήγγειλε ότι την Τετάρτη θα κατατεθεί πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το κομμάτι των τεμπών που αφορά στο τσιμέντομα, το ξεμπάζωμα κλπ. Θα συμφωνήσει η Νέα Αριστερά? Να σας πω ότι αυτή ήταν η δική μας πρόταση. Αν διαβάσετε τα πορίσματα όλων των κομμάτων από την εξεταστική, γιατί ήμουν στην εξεταστική, το μόνο πόρισμα που κατέληγε σε προανακριτική ήταν της Νέας Αριστεράς. Άλλα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πραγματικά. Και μπορεί να μετανοήσουμε. Βεβαίως, θα το δούμε. Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει. Σε αυτά σας λέω, τα έχουμε πει πρώτοι. Δεν θα με πει κανείς την ιστορία. Θεωρώ ότι με μια πολύ σοβαρότητα και μάλιστα μαθαίνοντας και από την εμπειρία, εμείς έχουμε μια εμπειρία στα στελέχη της Νέας Αριστεράς, πώς γίνονται τα πράγματα. Βλέπουμε πόσο προσεκτικά προσεγγίζουμε τα θέματα και όπως είπα και πριν, και ένα αλλαλούμι, πολλές διαφορετικές απόψεις και μια σωλή θέση για πολλά θέματα και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στα θέματα, ας πούμε τώρα, τα εξοπλιστικά. Εντάξει, ήταν τραγικό να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα εξοπλιστικά που είχε χρόνια, ας πούμε, να ψηφίσει. Ή το ΠΑΣΟΚ με μια βεβαιότητα. Είναι εποχή δύσκολη, είναι περίεργη. Το πρόβλημα, γιατί εγώ θέλω να μιλάω πιο πολύ για τη Νέα Αριστερά, γιατί πραγματικά είναι μια νέα προσπάθεια. Γιατί περιλαμβάνει και κόσμο που δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι σωστό να μιλάμε πια για μια διάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για ένα νέο κόμμα που τώρα θα κάνει το πρώτο του συνέδριο. Πραγματικά οι θέσεις είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Θα εμπλουτιστεί. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δράσουμε περισσότερο για την κοινωνική μας δίωση. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά να σας πω κάτι, έτσι ήταν πάντα η Αριστερά και το έχουμε ξανακάνει με μεγάλη επιτυχία. Θα ρωτήσω κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν θέλει κάτι. Θεωρείτε ότι ο τρόπος που εξελίσσεται τα πράγματα το ΣΥΡΙΖΑ δείχνει λειτουργία δημοκρατικού κόμματος? Είναι εξελιστικά αυτά τα φαινόμενα. Δεν μπορώ καν να τα σχολιάσω και θέλω να σας ομολογήσω ότι δεν μπορώ και να τα παρακολουθήσω. Αποφεύγω. Είναι τραγικά όλα αυτά που γίνονται. Από τη μία και από την άλλη πλευρά, να υποθέσω. Ναι, το πώς έφτασε αυτό εκεί, βεβαίως. Προφανώς για τον κύριο Κασελάκη έχουμε εκφραστεί και δημοσίευση, ναι. αλλά και για τους πρώην συντρόφους μας, οι οποίοι όταν και η Έφη Αξιόγλου που έφαγε, δηλαδή, εντάξει, ήταν όχι δολοφονία χαρακτήρα, ήταν απίστευτο. Όταν οποιοδήποτε τολμούσε, ακόμα το 1921, έχει μια αντίθετη άποψη, ας πούμε, για την εκλογή του Προέδρου, τη βάση του συνέδριο. Ήταν οικονομιστής, Βαρύδη, μας είπαν φύγε του ουσιαστικά το τι γινόταν στο διαδίκτυο. Τώρα όλοι αυτοί φίστανται αυτά που τότε δεν υπερασπίστηκαν για τους συντρόφους. Και προσπαθούν να τα κάνουν οι ίδιοι στον Κασελάκη και αυτά που τους έκανε και χειρότερα και από ό,τι. Είναι τρομερό, γι' αυτό λέω είναι ακυλιστικό και ειλικρινά σας λέω για μας πονάμε δηλαδή κιόλας. Δεν θέλω όσο το δυνατόν να τα παρακολουθώ λιγότερο. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία, κύριε Απέργα. Να είστε καλά, καλημέρα.